ξέρει. Ως διατελέσσας σε πολιτικούς χώρους, ξέρετε, έχουμε αυτή τη δουλειά σου να απογειωνόμαστε. Λοιπόν, καταρχάς να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον πρωτοφύλακα. Τελευταία ήρθα σε επαφή με την ιστοσελίδα. Να τους συγχαρώ, διότι πάντα εμπίστευα και πιστεύω ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να πάρει τη σκητάλη και από τους πολιτικούς και από τα πολιτικά κόμματα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν παραφθαρεί από τον τρόπο που λειτουργήσαν εντός του κοινωνικού πολιτικού πλαισίου, και ιδίως σε ζητήματα όπως είναι αυτό που έχω μπροστά μας, τις ACTA, να έχουν πιο ενεργό, καθαρό ρόλο. Λοιπόν, τι σημαίνει ACTA? Είναι Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Είναι εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης απομίμησης. Και ο σκοπός της είναι να καθιερώσει διεθνή επίπεδα προστασίας για δικαιώματα διανοητικής πνευματικής ιδιοκτησίας. Προσέξτε, η ACTA δεν έχει ως σκοπό να διαμορφώσει αυτά τα δικαιώματα. Υπάρχουν άλλες συνθήκες, υπάρχει η συνθήκη της Βέρνης, η συνθήκη των Παρισίων, όπου καταπιάνεται ο νομοθέτης με την αποκριστάλλωση των δικαιωμάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η συνθήκη ασχολείται βασικά ή σχεδόν εξ ολοκλήρου με την τυποποίηση των θεραπείων τιμωρίας μιας παράβασης. Μιας παράβασης σε σχέση με τα πνευματικά διανοητικά δικαιώματα, μια παράβαση που παρατηρείται στη διακίνηση και εμπορία κυρίως, τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο, στον πραγματικό χώρο, δηλαδή στα σύνορα μιας χώρας παραδείγματος χάρη, όσο και στον νοητό ψηφιακό χώρο, στο διαδίκτυο. Και πώς το πετυχαίνει αυτό? Το πετυχαίνει με μια σειρά αστικών κυρώσεων, είναι το άρθρο 7, είναι οι ποινικές διατάξεις του άρθρου 23, αλλά είναι και μέτρα άμεσης εφαρμοσιμότητας, όπως η δυνατότητα δίμευση και καταστροφής, είναι τα άρθρα 10, 12, 20 και 25, αλλά και διατάγματα αναστολής κυκλοφορίας υπόπτων προϊόντων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 16. Επίσης προβλέπει και δραστικά προσωρινά διατάγματα. Τι σημαίνει προσωρινό διάταγμα? Δηλαδή, ενώ εκκρεμεί η επίλυση της βασικής διαφοράς, να μπορείς με προσωπικό διάταγμα να σταματήσεις κάποια προϊόντα στη διακίνηση και να πετύχεις έτσι ένα πάγωμα του status quo. Επίσης, υπάρχουν και προνοούνται δραστικά διατάγματα παροχής πληροφόρησης, είναι το άρθρο 11, διάταγμα που διατάσσει τον παραβάτη ή τον φερόμενος παραβάτη, προσέξτε, τον φερόμενος παραβάτη, να δώσει στοιχεία για οποιοδήποτε πρόσωπο, είναι το άρθρο επίσης 22, το οποίο ακριβώς απασχόλησε και πολύ και θα σας απασχολεί και περισσότερο σχετικά με τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών. Εγώ θα έλεγα καταρχάς ότι δεν είναι παράλογη η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αλλά πρέπει να υπάρξει κάποια αναλογικότητα. Όταν κάποιος συντάσσει μια συνθήκη ή ο κοινός νομοθέτης πρόκειται να διασφαλίσει δικαιώματα όπως είναι αυτά, πρέπει να λάβει υπόψη και αντίρροπα δικαιώματα. Οι αντίρροπα συμφέροντα. Εδώ υπάρχουν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών, των κατόχων, των δικαιούχων των πνευματικών δικαιωμάτων, υπάρχουν τα συμφέροντα των εταιριών παραγωγής, αλλά υπάρχουν και άλλα συμφέροντα, και όχι μόνο συμφέροντα. Υπάρχουν τα δικαιώματα του χρήστη, όταν ιδίως όταν αναφερόμαστε στο διαδίκτυο, το οποίο έχει μια ελευθεριότητα στον τρόπο που λειτουργεί, αλλά ακόμα και για οικονομικούς λόγους, προσέξτε, διότι και η εξέλιξη οικονομική βασίζεται στην εξέλιξη ενός προϊόντος. Δηλαδή, η δυνατότητα να εκμεταλλευτείς κάτι το οποίο επαρήχθη προηγουμένως και χωρίς ένα βαρύ κόστος να το αξιοποιήσεις και να το εξελίξεις. Άρα και για οικονομικούς λόγους, αν θέλετε, πρέπει να υπάρξει ένας περιορισμός στην διασφάλιση που θα δοθεί στον δικαιούχο του πνευματικού δικαιώματος.
Πέραν αυτού όμως υπάρχουν και άλλα δικαιώματα, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, το οποίο αγγίζεται, υπλήκεται με τον τρόπο που γίνεται η επέμβαση σε επίπεδο διαδικτύου. Υπάρχει το δικαίωμα που ακόμη δεν έχει αποκρισταλωθεί ως συνταγματικό δικαίωμα ή δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη, στην περίθαλψη. Υπάρχουν τα γενώσιμα φάρμακα, που είναι ένα θέμα που συζητήθηκε στο πλαίσιο της ΑΚΤΑ, αν υπάρχει απαγόρευση σε ό,τι αφορά την διακίνηση γενωσίμων φαρμάκων στα σύνορα, τα οποία γενώσιμα φάρμακα είναι κρίσιμα για την περίθαλψη λαών που δεν έχουν την ευχέρεια να πάνε σε πρωτότυπα φάρμακα. Ιδίως για τη θεραπεία του AIDS. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιείται. Άρα, δεν είναι απλώς τα δικαιώματα του χρήστη, μάλλον συγγνώμη, τα δικαιώματα του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος. Υπάρχουν πάρα πολλά δικαιώματα που παίζουν σε αυτό το χώρο και τα οποία πρέπει να συνεκτιμηθούν. Και για να συνεκτιμηθούν σε μια σφύρουσα δημοκρατία, όπως πρέπει να είναι και η δική μας, αλλά και ο ευρωπαϊκός χώρος γενικότερα, πρέπει να υπάρξει ένας κοινωνικός διάλογος. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετάσχει. Πράγμα που δεν έγινε σε αυτή την συνθήκη. Να πούμε και ένα άλλο παράδειγμα, ότι τα δικαιώματα αποκρισταλώνονται ή οριστικοποιούνται ανάλογα και με τον πολιτισμό μιας περιοχής, μιας χώρας. Και αυτό είναι επιπροσθέτως κρίσιμο να προϋπάρξει κοινωνικός διάλογος. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, η οπλοκατοχή θεωρείται συνταγματικό δικαίωμα. Σε άλλες χώρες είναι παράνομο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συνδεθεί με το δικαίωμα του πολίτη να προστατεύσει τη δημοκρατία. Στην πορεία έχει ενισχυθεί βεβαίως από το λόμπι των όπλων, αλλά έτσι ξεκίνησε. Έχει αποκτήσει μια δυναμική η οποία δεν είναι απλώς λομπίστικη δυναμική, ενισχύεται από τα λόμπι, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα χαρακτήρα πολιτισμικό το οποίο ανάγεται στη ρίζα της δημιουργίας της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην έχει και μια, να μην είναι και τεχνητή η νόμη. Και στο κάτω-κάτω για να εφαρμόζονται, διότι νόμοι που έρχονται σε σύγκρουση με στοιχειώδεις αντιλήψεις, πολιτισμικές, εθνικές ή άλλες, στο τέλος προσκρούν στο στάδιο της εφαρμογής. Βλέπετε ότι και σε αυτή τη συνθήκη δεν προϋπήρξε κοινωνικός διάλογος, η συνθήκη διαμορφώθηκε με βάση κάποια συμφέροντα, αν θέλετε, και όταν πλέον δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο, υπήρξε αντίδραση των πολιτών. Στην Πολωνία υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός να απολογηθεί. Και γι' αυτό, επειδή το συζητούσα προηγουμένως με ένα φίλο, θεωρώ ότι υπάρχει καλή προοπτική να ανασταλεί η εφαρμογή της συνθήκης, η πρόθεση προς ψήφιση. Λοιπόν, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ΑΚΤΑ στην πορεία θέσπισης της και ενσωμάτωσης της στο κυπριακό δίκαιο? Ακόμη εδώ δεν έχει ισχύ στο ημεραπόγον δίκαιο. Υπέγραψε με την Συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση, λήφθηκε η απόφαση σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, ακόμη όμως δεν έχει θεσπιστεί. Και είναι ένα ζήτημα πώς θα θεσπιστεί. Θα θεσπιστεί ως ευρωπαϊκό κείμενο κάτω από το άρθρο 1α του Συντάγματος, το οποίο περίπου επιτρέπει ό,τι είναι ευρωπαϊκό και ό,τι θεσπίζεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών να περνά κάτω από το χαλί και να μπαίνει κατευθείαν στο ημεραπό δίκαιο. Διάβασα ξανά σήμερα την πρόνοια και πραγματικά μου προκάλεσε και κάποια έτσι αντίδραση, διότι ουσιαστικά έχουμε το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο έχει κάποιες ρητές πρόνοιες, και μέσα σε όλες αυτές τις πρόνοιες βρίσκεις μια πρόνοια η οποία είναι λίγο ξεκρέμαστη, η οποία περίπου λέει και ό,τι άλλο θεσπίσει η Ευρώπη. Αυτό είναι ενοχλητικό, διότι το Σύνταγμα είναι ένα κρίσιμο νομοθέτημα, είναι ύψιστο νομοθέτημα και όμως αυτό του συντακτικού νομοθέτη το κείμενο έχει μια πρόνοια μέσα που λέει και ό,τι άλλο θεσπίσουν κάπου αλλού. Λοιπόν, υπάρχει ερώτημα πώς θα θεσπιστεί ως ευρωπαϊκό κείμενο ή ως συνθήκη κάτω από το άρθρο 169. Που ανήκει κάτω από το άρθρο 169, δηλαδή ως μια διεθνή συνθήκη στην οποία προσχωρεί η Κυπριακή Δημοκρατία,
πρέπει να κληρωθεί από τη Βουλή, τότε θα υπόκειται στις υπόλοιπες πρόνοιες του Συντάγματος. Θα έχει δηλαδή υπεροχή το Κυπριακό Σύνταγμα και να αναφερθώ ειδικά στο άρθρο 17, το οποίο έχει περιορισμούς στις πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν οι ιδιοκτικές αρχές και από τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών για να διώξουν κάποια εγκλήματα. Αναφέρονται ρητά στο Σύνταγμα οι περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνει αυτό. Άρα θα υπόκειται η συνθήκη στη λειτουργία του άρθρου 17 του Συντάγματος. Ακόμη όμως δεν ξέρουμε κατά πάσα θα προχωρήσει και πώς θα προχωρήσει προς ένταξη στο ημεδαπό κυπριακό δίκαιο. Λοιπόν, για να προχωρήσει μια συνθήκη, λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια σωστή ισορροπία δικαιωμάτων, μια στάθμιση και το δεύτερο πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός, λέω εγώ, προς τα νομικός και δικαιικός ισχύοντα. Δηλαδή, σέβεται η συνθήκη αυτή τον τρόπο που λειτουργεί κατά τα λοιπά το κυπριακό δίκαιο. Η απάντησή μου συνοπτικά είναι όχι. Για να πω μερικά παραδείγματα, τα οποία είναι ενδεικτικά. Σε ό,τι αφορά τα προσωρινά μέτρα του άρθρου 12, μπορεί να διεκδικήσει κάποιος προσωρινά μέτρα και εκτός αγωγής. Στο Κυπριακό Δίκαιο, μόνο εφόσον καταχωρηθεί αγωγή, μπορεί να διεκδικήσει προσωρινά μέτρα. Στο Κυπριακό Δίκαιο, μπορεί να διεκδικήσει προσωρινό διάταγμα. Αν είναι αδύνατο να απονεμηθεί δικαιοσύνη στο τελικό στάδιο. Είναι το άρθρο 32 του νόμου 14 του 60. Στο άρθρο 12.4 της συνθήκης, μόνο αν υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας, είναι μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Κυπριακού Δικαίου. Αλλά το Κυπριακό Δίκαιο λέει επίσης ότι, κύριε, θα πρέπει επίσης να αποδείξεις ότι δεν θα απονεμηθεί η δικαιοσύνη σε τελικό στάδιο, αν δεν σου δώσουν το διάταγμα τώρα. Δεν το λέει αυτό η συνθήκη. Διατάγματα τα οποία εξασφαλίζονται χωρίς να μιλήσουν, χωρίς να διατυπώσουν τις θέσεις τους και τα δύο μέρη, δηλαδή ο παραπονούμενος με τον ύποπτο για παράβαση των δικαιωμάτων. Στο Κυπριακό Δίκαιο μπορεί κάποιος να πάει στο δικαστήριο, αν υπάρχει η επίγουσα φύση, και να διεκδικήσει την έκδοση διατάγματος χωρίς να λάβει γνώση το άλλο μέρος, το έτερο μέρος, και υπάρχουν όντως περιπτώσεις όπου θα πρέπει να γίνει αυτό. Παραδείγματος χάρη, όταν, ξέρω εγώ, απειλεί κάποιος να αποξενώσει ένα περιουσιακό στοιχείο και πρέπει να τον σταματήσει. Αν τον ειδοποιήσει, θα τον αποξενώσει πριν εκδοθεί το διάταγμα. Άρα είναι μια από τις περιπτώσεις που τα κυπριακά δικαστήρια θα εγκρίνουν τέτοια έκδοση διατάγματος. Αλλά όμως στο Κυπριακό Δίκαιο τι γίνεται. Όταν εκδοθεί το διάταγμα, τότε πρέπει τάχιστα να οριστεί η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου για να ακουστεί και το άλλο μέρος, να πείτε τις θέσεις τους. Στο κάτω-κάτω μπορεί κάποιος με τις επίσης παραστάσεις να εξασφαλίσει κάποιο διάταγμα. Άρα άμεσα πρέπει να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να το συζητήσει, να εκφράζει τις θέσεις σου ενώπιον του δικαστού πλέον, αφού έχει επιδοθεί το διάταγμα στην απουσία σου. Εδώ στη συνθήκη δεν είναι σαφές. Δεν υπάρχουν πρόνοιες για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ότι θα πρέπει τάχιστα να οριστεί προς εκδίκαση. Επίσης, το Κυπριακό Δίκαιο, λαμβάνετε υπόψη, είναι μια αρχή που θεσπίστηκε σε μια αγγλική υπόθεση, τη λεγόμενη American Cyanamy, Endethicon Limited, πολύ επίκαιρο, ηθικό limited. Είναι μια αγγλική υπόθεση αυτή, αλλά έτυχε επίκληση σε κυπριακά δικαστήρια, διότι, ξέρετε, επικαλούμεθα και εφαρμόζουμε καμιά φορά αποφάσεις αγγλικών δικαστηρίων και της Βουλής των Λόρδων, και το σκεπτικό που ανέφεραν οι δικοί μας δικαστές είναι από αυρότητα προς το αδερφό δικαστήριο. Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση της Βουλής των Λόρδων στην τάδε απόφαση, το οποίο είναι λίγο αστείο, διότι δεν είναι θέμα αυρότητας να εφαρμόσεις. Στο κάτω-κάτω, γιατί αυρότητα στο House of Lords και όχι αυρότητα, ξέρω εγώ, προς το δικαστήριο της Οντούρας ή ξέρω εγώ, στις δημιουργίες χώρες. Αλλά είχαμε αυτή την αυρότητα που στέλνει στα αγγλικά δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, ενσωματώσαμε στο δίκαιο μας την αρχή ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μελετηθεί το ισοζύγιο της ευχέρειας. Δηλαδή, έρχεται κάποιος ζητά διάταγμα, θα συζητήσεις και τα δύο. Και το συμφέρον αυτού που ζητά το διάταγμα, αλλά και αυτού
που αντιδρά στην έκδοση του διατάγματος. Στη συνθήκη δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, τι λέει η συνθήκη. Η συνθήκη λέει έρχεται ένας δικαιούχος για δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα εκδώσει το διάταγμα. Αν είναι δικαιούχος και έχει καταρχήν υπόθεση. Δηλαδή, δεν θα ζυγίσω τι ταλαιπωρία θα προκληθεί στο άλλο μέρος. Στο δικό μας δίκαιο υπάρχει αυτή η πρόνοια. Να ζυγίσεις το ισοζύγιο. Να πω ότι υπάρχει και μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οδηγία 48/2004 που ασχολείται με τα θέματα αυτά, η οποία ενσωματώνει κάποια από αυτά τα δικαιώματα που δεν κάνει αυτή η συνθήκη. Δηλαδή υπάρχει ευρωπαϊκό κείμενο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι πολύ πιο φιλικό, αν θέλετε, προς τον χρήστη. Γιατί δεν προωθήθηκε αυτή η οδηγία, δεν ξέρω. Αλλά έρχεται αυτό το κείμενο το οποίο είναι πιο προωθημένο από την οδηγία 48/2004 και απαλήθηκε κάποια δικαιώματα τα οποία ήταν διαθέσιμα στον χρήστη ή στο κατηγορούμενο μέρος. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται με το άρθρο 9. Οι αποζημιώσεις και ο τρόπος που υπολογίζονται οι αποζημιώσεις ευνοούν σημαντικά και όπου διεκδικεί οι αποζημιώσεις. Δηλαδή, δικαιούται ο ενάγων, βάσει της συνθήκης, να προσποριστεί το κέρδος, να διεκδικήσει το κέρδος, όλη την ωφέλεια που έχει εξασφαλίσει ο εναγόμενος. Στο δικό μας δίκαιο θα διεκδικήσει τη ζημιά που έχει υποστεί. Αυτό είναι βασική αρχή του κυπριακού δικαίου. Δικαιούσε από ζημίωση να πάρει όσα αποτιμάται σε χρήμα, όσα χρήματα χρειάζονται για να αποζημιωθεί όμω πάντοτε για τη ζημιά που εσύ έχει υποστεί. Επίση, η συνθήκη προβλέπει διάφορα τεκμήρια. Δηλαδή, μπορεί να θεσπιστούν τεκμήρια και να δικαιούσε αυτόματα σε κάποιε περιπτώσει κάποιε αποζημιώσει. Δηλαδή, τεκμήρια κάποια μέτρα. Ένα μέτρο υπολογισμού των αποζημιώσεων. Στο κυπριακό δίκαιο μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν αυτά, όπως στο θέμα των τραυματισμών, δηλαδή χτυπήσεις το χέρι σου, χτυπήσεις το πόδι σου. Η νομολογία έχει προβλέψει, έχει δημιουργήσει κάποια τεκμήρια. Στο θέμα της φήμης σε περιπτώσεις λιβέλου. Εκεί όντως δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι έχεις υποστεί την τάδε ζημιά στη φήμη σου, διότι το μαθαίνει ο άνθρωπος που ξέρει ότι είσαι αυτός που είσαι. Αποδεικνύοντας την κυκλοφορία μιας εφημερίδας παραδείγματος χάρη, μπορείς να πετύχεις να πάρεις αποζημίωση σε περιπτώσεις λιβέλου. Εκεί υπάρχουν τεκμήρια. Εδώ έρχονται και φέρνουν τεκμήρια για να διευκολύνει η συνθήκη αυτή, η άκτα, για να διευκολύνει και πάλι τον ενάγοντα, δηλαδή τον δικαιούχο του δικαιώματος. Πάμε σε συνοριακά μέτρα. Εδώ μπαίνεται το θέμα των γενοσίμων φαρμάκων. Αλλά υπάρχουν και ένα άλλο ζήτημα. Ως πού μπορεί να φτάσει κάποιος στα σύνορα για να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα. Και για αυτό ένα ερώτημα, το διάβασα και εγώ στο διαδίκτυο, παρατηρητές οι οποίοι γίνουν το εξής ζήτημα. Καλά, δηλαδή μπορεί ο τελωνιακός να πάρει το iPod, το iPod που ενώ περνώ και αρχίσει να ελέγχει τι κείμενα έχω μέσα, τι τραγούδια έχω κατεβάσει, τι έργα έχω κατεβάσει, για να πάρει μέτρα εναντίον μου. Η απάντηση που δόθηκε και μου έκανε εντύπωση, ίσως να το έχετε διαβάσει κι εσείς, είναι ότι δεν υποχρεούται ο τελωνιακός να το κάνει. Τώρα προσέξτε να δείτε. Δηλαδή η συνθήκη όπως είναι συντεταγμένη του δίνει την ευχέρεια, αλλά επαφιέμεθα στον καλό τελωνιακό ο οποίος θα την εφαρμόσει επικώς ή στην χώρα η οποία στην εφαρμογή της συνθήκης αυτής θα την εφαρμόσει επικώς. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε και τι πιέσεις θα πέσουν πάνω στις χώρες οι οποίες θα συνυπογράψουν τη συνθήκη μετά για να εφαρμόσουν επί το αυστηρότερο το περιεχόμενο αυτής της συνθήκης. Είναι και το θέμα της παροχής της πληροφόρησης, θα προσπαθήσω να το μέσω όπως είναι. Λοιπόν, στα θέματα της παροχής της πληροφόρησης είναι το άρθρο 27 σχετικά με τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών, ο οποίος υποχρεούται να αποκαλύψει στον κάτοχο του δικαιώματος χωρίς χρονοτριβή, λες, χωρίς χρονοτριβή.
πληροφορίες επαρκείς για να εντοπιστεί συνδρομητής του οποίου ο λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε για παρανομία. Δεν προσδιορίζεται η παρανομία, αλλά μπορεί να σημαίνει και απλώς κατεβάζω ένα τραγούδι για να το ακούσω για τη δική μου πλάκα. Μπορεί να το καλύψει και αυτό, δηλαδή αυτό που γίνεται. Peer-to-peer νομίζω λέγεται. Δηλαδή από computer σε computer, ξέρω εγώ, και σημαίνει ότι μπορούν να μαζέψουν οι ιδιοκτικές αρχές και έναν τέλος πάντων αθώο χρήστη, ο οποίος κατεβάζει ένα τραγούδι για δική του χρήση. Που εγώ λέω ότι όπως έχει διαμορφωθεί το διαδίκτυο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από ότι αντιμετωπίζεται ο πραγματικός χώρος. Ο ψηφιακός χώρος ζει και αναπνέει με περισσότερη άνεση, με περισσότερη ελευθερία. Θα έπρεπε τα δικαιώματα να αντικριστούν κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, συνοψίζοντας, κάπου το εξής. Αυτή η συνθήκη νομίζω υποτάσσεται στην αρχή. Shoot first, ask the first later. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή είναι τόσο δρακόντια σε κάποιες στιγμές που ουσιαστικά επιτρέπει στο δικαιούχο να χτυπήσει αλήπητα και έναν αθώο χρήστη και μετά μπορεί να τεθούν και κάποια ερωτήματα. Πράγμα το οποίο θεωρώ απαράδεκτο. Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν τηρούνται διαδικασίες. Θα δείτε πολλές φορές στη συνθήκη να αναφέρονται σε αρχές οι οποίες θα επιβάλλουν κάποια ζητήματα. Ξέρω εγώ, να κρίνουν εάν ένας δικαιούχος όντως αποδεικνύει ότι εκπρόδεις όψεως έχει τύχει παράβαση στο δικαίωμα του για να προσπαθήσουν να, για να σταματήσουν, ξέρω εγώ, κάποια ύποπτα προϊόντα. Μα ποιες αρχές. Αλλού αναφέρεται ότι είναι δικαστικές αρχές. Αλλά αλλού σημαίνει ότι και ένας τελωνιακός, ένας οποιοσδήποτε ο οποίος τύχει εκείνη την ώρα, ένας αστυνομικός σας, από μόνος του να δικαιούνται χωρίς την διασφάλιση, αυτό που λένε οι Αμερικανοί due process, να μπορεί να εφαρμόσει κάποια ζητήματα χωρίς να έχει εξασφαλίσει διάταγμα δικαστήριο, χωρίς δηλαδή διαφορά να έχει τεθεί ενώπιον δικαστήριο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και όμως στη συνθήκη προβλέπεται, τουλάχιστον όπως είναι η μορφή της σήμερα. Συνεπώς πιστεύω ότι είναι ετεροβαρής αυτή η συνθήκη. Είναι ετεροβαρής στον τρόπο που ζυγίζει και σταθμίζει τα δικαιώματα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με κρίσιμα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν δικαιολογείται ούτε η σπουδή έγκρισης της συνθήκης, ούτε ο τρόπος που έγινε η διαβούλευση δικαιολογείται, ούτε και η έγκριση του κειμένου όπως προχωρά. Θα πω ταυτόχρονα ότι υπάρχει και ένα ζήτημα ομοιομορφίας με το κυπριακό δίκαιο. Δεν μπορεί ένας άλλος ενάγοντας, ο οποίος δεν έχει σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά είναι ενάγον και άλλο ζήτημα. Τα ίδια ζητήματα, δηλαδή θα δημιουργήσουμε ενάγοντες δύο ταχυτήτων στο κυπριακό δίκαιο. Ο ενάγων ο οποίος διεκδικεί εφαρμογή πνευματικών δικαιωμάτων θα πηγαίνει τρεχάτος, ο άλλος ενάγων θα υπόκειται σε όλα, αυτά τα προσκόμματα τα διαδικαστικά, διότι δεν έχει κηδεμόνα, δεν έχει πλούσιο θείο στην Αμερική και αυτό είναι αδιανόητο, αυτή η ανισότητα είναι αδιανόητη από πλευράς δικαίου. Εάν θα αλλάξει, και εγώ πιστεύω ότι σε κάποια ζητήματα πρέπει να αλλάξει το κυπριακό δίκαιο, αλλά όχι να αλλάξει για τον ενάγοντα σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά όχι για τους υπόλοιπους ενάγοντες. Θα πρέπει να γίνει μια συγκροτημένη τροποποίηση του κυπριακού δικαίου. Λοιπόν, πιστεύω ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να αντιδράσει και πιστεύω ότι η δημοκρατία, η οποία είναι ατελής, ουσιαστικά καταξιώνεται μέσα από τη συνεχή διεκδίκηση. Ελπίζω και αυτή η εκδήλωση να ακολουθηθεί και από άλλες, διότι οφείλω να σας πω ότι όταν προσεγγίστηκα για να μιλήσω για αυτό το ζήτημα, ήξερα πολύ λίγα ή αν με απολύτερη ειλικρινής δεν ήξερα τίποτα για την έννοια. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι και θα πρέπει να υπάρξει συνειδητοποίηση, διότι το διακύβευμα είναι τα δικά μας δικαιώματα. Ευχαριστώ.